Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες κατοίκων για τα τεράστια και άκρως επικίνδυνα δέντρα που βρίσκονται διάσπαρτα στο Δήμο Ηρακλείου και που αποτελούν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών. Οι ρίζες βγήκαν πάνω από τις πλάτες και προχωράνε. Το έχει σηκώσει όλο το πλαίσιο εδώ. Δύο τέτοιες περιπτώσεις που, όπως λένε οι κάτοικοι, γνωρίζει εδώ και μήνες η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, όπως επίσης έχουν ενημερωθεί και πολιτικοί προϊστάμενοι, βρίσκονται μια ανάσα από το πρώτο δημοτικό σχολείο της Νέας Αλικαρνασσού, που είναι έτοιμο από αύριο να υποδεχθεί για τη νέα σχολική χρονιά τους μαθητές. Πάρα πολύ, παιδιά. Τη Δευτέρα ξεκινάνε τα σχολεία καταρχήν. Γιατί κανεί δεν έχουμε κανένα ατύχημα. Και περαστήκε και εμείς οι ίδιοι. Εγώ χθες πήγα να ψωνίσω και συνήθως πηγαίνω πεζοδρόμιο. Αφηρημένα όμως περνούσα από εκεί. Και λέω, το συνειδητοποιώ όλο και αυτή τη στιγμή πέσει. Τα κλαδιά του τεράστιου φύκου βρίσκονται στην κυριολεξία στα κεφάλια των περαστικών. Πριν από λίγες ημέρες φορτηγό έσπασε ένα κλαδί και αν οι κάτοικοι δεν το είχαν από μόνοι τους όπως λένε κόψει, σίγουρα κάποιος οδηγός ή περαστικός θα είχε τραυματιστεί. Οπωσδήποτε ανησυχούμε. Αλλά θα πούνε μια κουβέντα ότι πρέπει να γίνει. Για θα μας αφήσουν σε όλους του Θεού. Έχουμε προσπαθήσει, αλλά κανείς δεν. Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Δεν το σηκώνουν, όχι. Και εσείς φοβόσαστε εδώ ότι μπορεί να υπάρξει ατύχημα. Ναι, πώς. Προχθές το βγάλα. Εγώ το βγάλα το κλαδί εκεί πέρα. Που περνάει το αμάξι και έπεσε κάτω. Πήγα πάνω να το κόψα και. Είχαμε τα παιδιά όλο το καλοκαίρι. Είχαμε τα παιδιά εδώ. Παίζανε τα παιδιά, αλλά με φόβο. Γιατί μπορεί να έπεσε κανένα κλαδιά, περνούσαν και φορτηγά. Οι ρίζες του τεράστιου φύκου έχουν ανασηκώσει ολόκληρο το πεζοδρόμιο. Ενώ στο γερμένο προς το δρόμο κορμό, τα σημάδια της ασφυκτικής κατάστασης που και το ίδιο το δέντρο αντιμετωπίζει, αποτυπώνονται στα εξογκώματα που έχει αρχίσει και βγάζει. Μια κατάσταση που ελοχεύει μεγάλο κίνδυνο τους τελευταίους μήνες, για την οποία όμως, αν και έχει υπάρξει όπως λένε ενημέρωση, δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς. Τι γίνεται, δηλαδή πρέπει να έχουμε ατυχήματα για να γίνει το σωστό. Και το περιστατικό να μην υπήρχε, πάλι το βλέπουμε. Όταν θα πέσει, όποιος τύχει να είναι από κάτω, πάει ο άνθρωπος. Τελείως. Το σημείο όπου βρίσκεται ο τεράστιος φύκος είναι η οδός Ζεφυρίας που ενώνει το πρώτο δημοτικό σχολείο της Νέας Αλικαρνασσού με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα από τα πλέον πολυσύχνα στα σημεία της περιοχής, του οποίου οι κάτοικοι εξοργισμένοι αναρωτιούνται αν οι αρμόδιοι περιμένουν να υπάρξει κι άλλο δυστύχημα για να ενδιαφερθούν, αφού μέχρι και σήμερα για τις περιουσίες τους δεν έχουν δείξει ενδιαφέρον, καθώς οι ρίζες του φύκου έχουν καταστρέψει εγκαταστάσεις υδροδότησης και αποχέτευσης. Εδώ το κουνιάδι μου το σπίτι είχαν μπει οι ρίζες του Φίνικα μέσα στην αποχέτευση, είχαν φράξει σωλήνες όλα μέσα στα πάντα και ήρθαν μετά με κομπρεσέρ, δεν θυμάμαι από ποια ιδέα, δεν ξέρω ποιοι, και σκάψαν το πεζοδρόμιο και βγάλαν τη σωλήνα και βάλανε άλλη σωλήνα. Μια ανάσα από τον τεράστιο φύκο του οποίου οι ρίζες έχουν μετατρέψει σε ανώμαλο δρόμο το πεζοδρόμιο, ένα ακόμη δέντρο, μια μουριά ετών, είναι έτοιμη να πέσει, καθώς ο κορμός της έχει σαπίσει. Είναι σάπια το σελίδα αυτό. Όλο αυτό είναι σάπια. Κοίτα. Μπορείς να κουνήσεις ένα δέντρο μεγάλο τόσο χρονό. Νιώθουμε απροστάτευτοι και εμείς και τα παιδιά μας που παίζουν σε αυτό το σημείο, εξηγούν οι κάτοικοι της περιοχής, που διευκρίνησαν ότι αν άμεσα δεν εκριζωθούν τα δύο δέντρα, με τους πρώτους ανέμους του φθινοπόρου, η κατάσταση θα είναι άκρος επικίνδυνη και πάντως δικαιολογίες, όπως λένε, ότι δεν γνώριζαν οι αρμόδιοι και οι υπηρεσίες, δεν θα υπάρχουν.